unboxing και πρώτες εντυπώσεις για το Village Green. Το νέο παιχνίδι του Pierre Sylvester, το οποίο έρχεται από την Osprey Games, ένα παιχνίδι το οποίο παίζει από 1 έως 5 παίκτες, έχει συγκεκριμένα και κανόνες για solo, διαρκεί μικρή σχετική διάρκεια παρτίδας, περίπου 30 λεπτά, ηλικίες 14 και πάνω και βάρος 1,9 στα 5. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο χρησιμοποιεί άνοιξη κατηγορία παιχνιδιών ελαφριά στρατηγικής και οικογενειακά παιχνίδια κυρίως και χρησιμοποιεί μηχανισμούς διαχείρισης καρτών χεριού, το να ταιριάζει διάφορα σύμβολα, έχει solo, έχει πλέγμα, έχει τοποθέτηση πλακιδίων σε αυτήν την περίπτωση καρτών και έχει ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και αρκετά ωραίο σκοράρισμα. Στο θέμα, οι παίκτες είναι αντίπαλοι κυπουροί που είναι από διαφορετικές κοινότητες και προσπαθούν να φτιάξουν τον καλύτερο κήπο, διαθετώντας και τοποθετώντας λουλούδια, φυτά, δέντρα και διάφορα άλλα είδη βλάσης σε διαφορετικές θέσεις γύρω από πηγές, από διακόσμηση και ούτω καθεξής, για να κερδίσουν τον περισσότερο πόντους νίκης. Να δούμε λοιπόν το κουτί. Το κουτί είναι αρκετά μικρό, όπως βλέπετε, το οποίο είναι καλό γιατί είναι φορητό και πιάνει λίγο χώρο. Lean and finish στο κουτί. Πολύ ωραία ποιότητα. Είναι και UV spot, το λόγο του παιχνιδιού. Η εικονογράφηση είναι όμορφη. Θυμίζει εικονογράφηση από παραμύθια, από βιβλία. Σαν ζωγραφιά ουσιαστικά περισσότερο. Πολύ όμορφη. Αυτό είναι το πίσω μέρος. Και ως ερυπτοπλίστο πρόκειται για κάρτες. Πάμε να ανοίξουμε λοιπόν το κουτί και να δούμε τι υπάρχει μέσα. Το κουτί είναι πράσινο και στο κάτω μέρος, όπως φαίνεται. Έτσι, πιστό στον τίτλο του παιχνιδιού. Πάμε λοιπόν να δούμε το φυλάδι οδηγιών. Οι κανόνες είναι πάρα πολύ εύκολοι. Το απέκτησα κυρίως για solo, παίζει βέβαια και με περισσότερους παίχτες, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τύπο τα γρήγορα παιχνίδια. Προσπαθείς να σκοράσεις πόντους νίκης από τη διευθέτηση και τη σχετική θέση των καρτών, πλακιδίων κ.ο.κ. Τα περιεχόμενα έχουμε 60 green cards, όπως σας λέει, 30 κάρτες awards που δείχνει πόσο σκοράρει ο κάθε κήπος, οπότε έχει πολύ ποικιλία εκεί, κάθε στυλ και κάθε γραμμή. 5 κάρτες village που είναι μία για κάθε παίχτη και η αρχική κάρτα του αρχικού παίχτη. Το setup είναι πολύ εύκολο. Και πώς παίζεις. Στο γύρο σου είτε τραβάς μία κάρτα, τραβάς και παίζεις μία πράσινη κάρτα από αυτές που έχεις στο χέρι σου, είτε τραβάς και παίζεις μία κάρτα award. Είναι τόσο απλό. Εδώ εξηγούνται λεπτομέρειες, κάπως έτσι θα είναι ένα ολοκληρωμένο ταμπλό του παίχτη. Θα έχει 3x3 κάρτες που θα έχει τραβήξει, ξεκινάει με αυτά εδώ και θα έχει προσθέσει και άλλες 3 κάρτες award. Μπορεί να καλύψει κάποιες κάρτες με κάποιες περιπτώσεις και κανόνες και θα σκοράρει ανάλογα με το τι λέει κάθε κάρτα, την κάθε γραμμή και την κάθε στήλη. Πώς τοποθετούνται οι κάρτες, παραδείγματα τοποθέτησης. Τα σύμβολα μπορεί να βρει στις κάρτες πάνω δέντρα, structures, πηγές, ponds και loans, γρασίδι, το οποίο μπαίνει και από πάνω και μπορείς να βάλεις μετά άλλες κάρτες από πάνω. Το τέλος του παιχνιδιού. Και ένα παράδειγμα σκοραρίσματος, καθώς επίσης και πώς σκοράρεις όλο με βάση αυτό το πίνακα. Για να δούμε λοιπόν τις κάρτες. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα είναι lean and finish κάρτες, δυστυχώς. Δεν θυμάμαι να χρησιμοποιεί lean and finish κάρτες η συγκεκριμένη εταιρεία. Και ναι, είναι πολύ κακές ποιότητες οι κάρτες, θέλουν όπως και δίποτε σλίλς. Πολύ εύκολο να χαλάσουν, πολύ λεπτές και, όχι non, και δεν είναι και lean and finish. Οπότε θα συγχωρήσουμε σε 2 κατηγορίες με βάση το τι είναι το πίσω μέρος τους. Να συμπληρώσουμε και τις υπόλοιπες. Ανυπομονώ να το δοκιμάσω το παιχνίδι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτού τύπου τα παιχνίδια με σκοράρισμα ως προς το τι σύμβολα, τι τύπου κάρτες έχεις δίπλα σου, αριστερά σου, δεξιά σου και διάφορους άλλους συνδυασμούς. Ωραία. Οπότε, όπως βλέπετε, αυτή είναι η κάρτα του αρχικού παίχτη, Start Player Card. Ωραίο πισόφυλλο, θυμίζει τράπουλα. Και αυτές είναι οι κάρτες του παίχτη που όταν τη γυρίσεις κάνεις μια ειδική ιδιότητα μέσα στο παιχνίδι. Μια ειδικό action, έτσι. Και μου αρέσει που κάθε παίχτης έχει το δικό του, τη δικιά του ταμπέλα πινακίδα για το δικό του χωριό. Το έχουν κάνει ωραίο αυτό. Πολύ όμορφο. Ωραία ιδέα δηλαδή. Μετά είναι οι κάρτες award, οι οποίες δεν έχουν εικονογράφηση, δεν έχουν art, έχουν συνθήκες σκοραρίσματος. Οπότε σου λέει ότι θα σκοράρεις για κάθε τέτοιο σύμβολο, κάθε τέτοιο χρώμα, τόσους πόντους, στη γραμμή σου, στη στήλη σου και το καθεξής. Έτσι υπάρχουν συνθήκες σκοραρίσματος και οι κανόνες και αυτό δίνει πολύ ποικιλία για πηγές, για διάφορα δέντρα, είδη δέντρων,
για γρασίδι, για κτίρια που υπάρχουν μέσα στο πλέγμα, στην κολόνα στη στήλη σου, γιατί, ή στη γραμμή σου, γιατί κάθε κάρτα είπαμε σκοράρει μόνο μια γραμμή ή μια στήλη, άρα με το που την έχουμε τοποθετήσει. Και τελευταίες είναι οι κάρτες green που έχουν την όμορφη εικονογράφηση και είναι είτε διάφορα δέντρα, διάφορα λουλούδια, διάφορα γρασίδια, διάφορα φυτά τα οποία μπαίνουν και αυτό που έχει σημασία είναι το σύμβολο, το χρώμα καθώς και τα σύμβολα που υπάρχουν κάτω στο κάτω μέρος της κάρτας για να προσθέσουν και να μπορέσουν να βάλουν τα διαφορετικά είδη καρτών, τα σύμβολα τους μέσα στο πλέγμα του για να σκοράρουν πόντους νίκης. Έτσι, αυτά κοιτάμε κάτω. Όμως η εικονογράφηση είναι πολύ ωραία, οπότε το πλέγμα, παρόλο που είναι 3x3, 9 κάρτες θα μπουν στο πλέγμα του κάθε παίχτη, θα φαίνεται πολύ ωραίο το αποτέλεσμα και φυσικά όταν παίζουν και περισσότεροι παίχτες θα δείχνει ακόμα πιο ωραίο στο μάτι. Διαφορετικές κάρτες όλες όπως βλέπετε. Μ' αρέσει αυτό το τύπο εικονογράφηση, πάει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θεωρώ ότι έρχεται να δεσει γάντι. Δεν θα ήθελα κάτι περισσότερο computerized, περισσότερο φανταχτερό. Μ' αρέσει που έχει πάλι χρώματα. Είναι κανονικά σαν να ζωγραφίσει κάποιο. Να είναι ζωγραφιές δηλαδή ουσιαστικά οι κάρτες. Αυτά λοιπόν είναι τα περιεχόμενα του παιχνιδιού. Με την πρώτη ευκαιρία θα το ρίξουμε στο τραπέζι, θα γυρίσουμε ένα βίντεο για το πώς παίζει, καθώς επίσης και ένα solo play.